Καταρχήν, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή παρουσίαση εδώ, επί της ευκαιρίας της επισκέψεως του διοικητήριου μας της περιφέρειας 2470 Πρωταριανού, κυρίου Απόστολου Μαμάτα. Τον καλωσορίζουμε στο νησί μας εκ μέρους του Ρωταριανού Ομίλου της ΚΟ και είναι ιδιαίτερη τιμή για μας η παρουσία του στο νησί μας. Θα θέλαμε να σας ευχηθούμε καλή Ρωταριανή χρονιά και θα θέλαμε την συμπαράστασή σας σε όλες τις δράσεις του ομίλου μας και είναι τιμή μας που βρίσκεστε μαζί μας. Πρόεδρε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή που μου επιφύλαξες και σένα και τα υπόλοιπα μέλη του ομίλου, όπως επίσης ευχαριστώ τους εκπροσώπους του τύπου για την τιμή που μου κάνετε να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και να μπορώ να πω 5 λόγια για το Ρόταρι με σκοπό να ενημερώσουμε τον κόσμο και να τον καλέσουμε να έρθει κοντά μας, να μας πλαισιώσει για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο, να μπορέσουμε να προσφέρουμε όσο περισσότερες υπηρεσίες μπορούμε για να ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο. Θέλετε να περάσουμε στις ερωτήσεις? Βεβαιότατα. Βεβαιότατα, ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Ωραία. Θα θέλαμε να μας πείτε, κύριε Μαμάτα, ποιος είναι ο σκοπός του ομίλου, του Ρόταρι γενικότερα παγκοσμίως, και ποια είναι τα πλάνα για την ΚΟ. Η σκοπή του Ρόταρι είναι πρώτον να καλλιεργήσει υψηλές ηθικές αξίες μεταξύ των μελών, ώστε με το επάγγελμα που ασκούνε να το ασκούν ως άριστοι επαγγελματίες με υψηλές ηθικές αξίες. Δεύτερον, να καλλιεργήσει τη συναδέλφωση, τη φιλία και να φέρει την ειρήνη στον κόσμο. Και τρίτον, να προσφέρει υπηρεσίες υπεράνω εαυτού. Ο όμιλος της ΚΟ είναι ένας όμιλος παλαιός, δραστήριος, με επίλεκτα μέλη που έχουν πολλά προσφέρει στο νησί. Η συνδρομή της περιφέρειας συνίσταται στο να μπορέσει να τους ενισχύσει στις δράσεις τους, είτε ηθικά, είτε να τους βοηθήσει με υλικό τρόπο να τις κάνουν. Για παράδειγμα, μέσω του Ιδρύματος του Ρωταριανού που έχουμε, υπάρχουν κάποια κονδύλια τα οποία, εφόσον σχεδιαστούν κάποια έργα για την ΚΟ, μπορούν αυτά τα κονδύλια μέσω του ομίλου να διοχετευτούν για τις ανάγκες των πασχόντων συνανθρώπων εδώ στο νησί. Αυτά τα έργα μπορεί να είναι είτε σε νοσοκομεία μηχανήματα, είτε εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε διάφορους τομείς, διότι το Ρόταρι προσφέρει σε συγκεκριμένους 6 τομείς, που αυτοί οι τομείς είναι η πρόληψη υγείας, είναι η υγεία μητέρας και παιδιού, είναι η βασική παιδεία και ο αναλφαβητισμός, είναι το πόσιμο νερό και η υγιεινή και το περιβάλλον και είναι επίσης η κοινοτική και η οικονομική ανάπτυξη των κοινοτήτων του νησιού είτε και ευρύτερα. Μέσα σε αυτούς τους 6 τομείς μπορεί το Ρωταριανό Ίδρυμα, το οποίο είναι ένα ίδρυμα μη κερδοσκοπικό που ανήκει στο Ρόταρι, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΚΟ, να σχεδιάσει δράσεις και να προσφέρει. Και ακριβώς εδώ είναι η παράκλησή μας, να έρθετε στον Ρωταριανό Όμιλο ΚΟ, να πείτε τις ανάγκες που έχει το νησί και να καθίσει ο Ρωταριανός Όμιλος ΚΟ να σχεδιάσει αυτές τις δράσεις με τη βοήθεια της περιφέρειάς μας, ώστε να προχωρήσουν οι δράσεις και τα έργα για να ανακουφίσουν. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι επειδή ο Ρωταριανός Όμιλος ευρύτερα αλλά και στην ΚΟ έχει ισχυρή παρουσία και στα φιλανθρωπικά δρόμενα του νησιού όσο μπορεί να βοηθάει, περιορίζεστε εκεί μόνο στις φιλανθρωπικές δράσεις που έχουν να κάνουν με την ΚΟ συγκεκριμένα αλλά και ευρύτερα, ή αναπτύσσετε δράσεις και σε άλλες πτυχές της καθημερινότητάς μας και ανάλογα βέβαια και με την δύσκολη συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε, να μιλήσουμε αργότερα για προσφυγικό φαντάζομαι και για άλλους τομείς, που ενδεχομένως να μπορείτε να βοηθήσετε. Και ένα δεύτερο ερώτημα, αν θέλετε, να ξεδιαλύνετε λίγο το τοπίο, να το ξεκαθαρίσετε όσον αφορά τη χρηματοδότηση που ενδεχομένως να έχει ο Ρωταριανός Όμιλος και οι οργανώσεις οι οποίες είναι το UPBOX και οι Lions, θα πούμε αργότερα,
Αν μπορείτε να μας πείτε κάποια στοιχεία, αν θέλετε, για την χρηματοδότηση κτλ. Μάλιστα. Σχετικά με το πρώτο σκέλος της ερώτησης, θα προτιμούσα τη λέξη ανθρωπιστικό έργο από τη φιλανθρωπία. Υπάρχει μία ειδοποιώς διαφορά που εμείς οι Ρόταροι το τηρούμε. Φιλανθρωπία για μας είναι να βοηθήσεις κάποιον και να του δώσεις ένα ψάρι να φάει το μεσημέρι. Για μας ανθρωπισμός είναι να τον πάρεις αυτόν τον άνθρωπο, να το αγοράσεις ένα καλάμι, να το αγοράσεις και δόλωμα, να τον πας στη θάλασσα, να τον εκπαιδεύσεις να ψαρεύει και μετά να τρέφεται μόνος του μία ζωή. Επομένως εμάς οι δράσεις μας περιορίζονται σε δράσεις ανθρωπιστικές. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο των ανθρωπιστικών δράσεων είναι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αρκεί να μπορεί να ανακουφίσει τον πάσχοντα συνάδελφο. Σκοπούς μας μέσα τους ανθρωπιστικούς προσπαθούμε να βοηθήσουμε κατά το δυνατόν κόσμο που έχει ανάγκες. Δεν θέλουμε ούτε έργα βιτρίνας να κάνουμε, ούτε μας ενδιαφέρει να χρηματοδοτήσουμε δράσεις που δεν άπτονται αναγκών συμπολιτών μας ή αναγκών του περιβάλλοντος. Με την έννοια του περιβάλλοντος του ανθρώπινου, των ανθρώπων που εμπλέκονται και ζουν σε συγκεκριμένο περιβάλλον, για παράδειγμα αυτό που δεν έχουν νερό, αυτό που δεν έχουν εγκαταστάσεις υγιεινής. Αυτό ως προς το σκέλος. Το Ρόταρι ως προς τη χρηματοδότηση. Όπως σας είπα, το Ρόταρι στηρίζεται, δεν παίρνει χρήματα από πουθενά. Αυτό που στηρίζει το Ρόταρι είναι οι εθελοντικές εισφορές των μελών. Δεν παίρνουμε, το επαναλαμβάνω, χρήματα από πουθενά. Από καμία οργάνωση, από καμία κυβέρνηση. Ό,τι κάνουμε, ό,τι φτιάχνουμε είναι λεφτά Ρωταριανών. Είναι χρήματα που δίνουν εθελοντικά. Επίσης, επειδή ακριβώς το Ρόταρι έχει παγκοσμίως μια πολύ μεγάλη φήμη, η οποία βάσει διεθνών προτύπων μετρήσιμη, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε εισφορές πολλούς από ευεργέτες, όπως για παράδειγμα το ίδρυμα Bill και Gates Melinda και πολλούς άλλες ευεργηχορηγούς, διότι ακριβώς εμπιστεύονται τα λεφτά στο Ρόταρι, επειδή ακριβώς μέχρι τώρα, χρόνια τώρα, 110 χρόνια, με βάση η αξιοπιστία του Ρόταρι είναι πολύ μεγάλη, όχι επειδή το λέμε, επειδή έχει μετρηθεί με διεθνή πρότυπα και με αυτά τα διεθνή πρότυπα φέρνει το Ρόταρι στις πρώτες θέσεις μεταξύ όλων των ανθρωπιστικών οργανισμών από πλευράς διαφάνειας και αποτελεσματικότητος των κονδυλίων. Εν προκειμένου λοιπόν εμείς αυτές τις εθελοντικές εισφορές των μελών μας έχουμε φτιάξει ένα ίδρυμα, πάρα πολύ παλιό, 100 χρόνια για το ίδρυμα, στο οποίο γίνονται οι επενδύσεις των χρημάτων αυτών με πολύ φιδό και με πολύ περίσκεψη, έτσι ώστε οι πρόσοδοι από όλες αυτά, από όλα αυτά τα χρήματα να χρηματοδοτούν αρκετές χιλιάδες δράσεις το χρόνο. Υποτροφίες που δίδονται πάρα πολλές σε νέους που θέλουν να σπουδάσουν, υποτροφίες ειρήνης σε ειδικά πανεπιστήμια, ώστε να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να υπάρξουν μεσολαβητές για την επίλυση διαφορών και εμπέδωσης ειρήνης. Υποτροφίες για πάρα πολλά πράγματα. Εκτός αυτού, έργα μεγάλης κλίμακος σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Έχουμε κάνει αρκετά έργα στην Ελλάδα. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ότι έχουμε κάνει ένα μεγάλο έργο, ένα μεγάλο νηπιαγωγείο στις Αχαρνές της Αττικής. Έχουμε κάνει δωρεάν μηχανήματα, για παράδειγμα στον Ευαγγελισμό, το ένα και μοναδικό μηχάνημα που υπάρχει στο Λεκανοπέδιο Αττικής και το οποίο είναι ένας ψηφιακός υπερηχοτομογράφος πνευμόνων. Έχουμε στήσει κοινωνικά παντοπολία, έχουμε βοηθήσει κοινωνικά φαρμακεία και κοινωνικά ιατρία. Έχουμε πάει ιατρικές αποστολές σε δυσπρόσιτα μέρη της χώρας μας, για παράδειγμα Τζουμέρκα, για παράδειγμα στη Γραβιά, και εξετάσαμε όλα τα χωριά και βρήκαμε περιπτώσεις πάρα πολλών ανθρώπων που είχαν πολύ καιρό να πάνε σε γιατρό ή να κατέβουν στο πλησιέστερο νοσοκομείο.